Για τον πρώτο όμιλο της Α2 κατηγορίας Ε, το Λίντο φιλοξένησε τους νέους Αλμυρού και στην πρώτη επίσκεψη των φιλοξενούμενων στα αντίπαλα Καρέ, ο Δάλας ανατράπηκε και δόθηκε το πέναλτι. Με τον ίδιο παίκτη να ευστοχεί από τα 11 βήματα και να σημειώνει το 0-1. Το Λίντο προσπάθησε στα επόμενα λεπτά να αντιδράσει, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικό, ενώ οι νέοι Αλμυρού ήταν επικίνδυνοι σε αντεπιθέσεις και θα μπορούσαν με Δάλα και Ρούκο να φτάσουν και σε δεύτερο γκολ. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, το Λίντο εκτέλεσε φάουλ, με την μπάλα να μένει στα καρέ των Πορτοκαλί, αλλά τον Αδαμάκη από πολύ πλεονεκτική θέση να την στέλνει out. Με νέα ευκαιρία του Δάλα για τους νέους του Αλμυρού ξεκίνησε η επανάληψη. Αλλά από εκεί και πέρα το Λίντο ανέβασε την απόδοσή του. Είχε ευκαιρίες με Μαυρί και Κατσαρό, όπου ο τερματοφύλακας Βασιλάκης απέκρουσε σωτήρια, για να έρθει τελικά στο 61 η ισοφάριση 1-1 με κεφαλιά του Μαυρί μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ακολούθησε μεγάλη φάση για την ανατροπή από πλευράς Λίντο με τον Αδαμάκη. Και τελικά στο 82 ο Μουντράκης αποδείχτηκε χρυσή αλλαγή για τον Λεωνίδα Τίτο Μιχελάκη. Αφού λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, σκόραρε με διαγώνιο σουτ, διαμορφώνοντας το 1-2. Ένα σκορ που παρέμενε ως το τέλος. Και παρότι στην τελευταία φάση του αγώνα ο Μαυρίς για το Λίντο είχε κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι, οι νέοι Αλμυρού πανηγύρισαν ένα σπουδαίο διπλό.